Στο βίντεο αυτό γίνεται μια μικρή παρουσίαση ενός μοντέλου υποκλίμακα 1:43 από τη σειρά ξέχαστα αυτοκίνητα, η οποία προσφέρει μοντελάκια αυτοκινήτου μιας άλλης εποχής σε συνδυασμό με ένα ένθετο περιοδικό, το οποίο δείχνει κάποια τεχνικά στοιχεία και κάποια ιστορικά στοιχεία για την εποχή που παράγονταν το συγκεκριμένο μοντέλο. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα ελληνικό αυτοκίνητο, το τζιπάκι της εταιρείας Namco, το Pony, το οποίο ήταν σε συνεργασία με την Citroën, το 1975. Ήταν το λεγόμενο μικρό μεγάλο όνειρο της ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ένα αυτοκίνητο βασισμένο στο ντεσεβό της Citroën. Βλέπουμε εδώ πέρα το σήμα της Citroën. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο παρήχθηκε σε πάνω από 17.000 κομμάτια, αρκετά για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ είχε εξαγωγές σε όλο τον κόσμο, μέχρι και την Αμερική. Χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα από πολλές δημόσιες υπηρεσίες, από ΔΕΗ, από το στρατό. Ήταν ένα φτηνό όχημα, το οποίο είχε τα απαραίτητα, αλλά έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Αν ανοίξουμε το ένθετο εδώ, διαβάζουμε ότι η ένωση ανάμεσα σε μια επιχείρηση της Θεσσαλονίκης και την Citroën έδωσε το έναυσμα για την πρώτη μαζική παραγωγή αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Χάρη στο χαμηλό του κόστος και στην πολλαπλή του χρησιμότητα, το μικρό τζιπ της Namco κατάφερε να τοποθετηθεί ψηλά στην εγχώρια αγορά χωρίς να παραμελεί στις εξαγωγές του. Νομίζω ότι για τους πιο παλιούς το τζιπάκι αυτό έχει καταχωρηθεί πολύ και στην καρδιά μας. Εδώ βλέπουμε ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του Pony του 1975. Είχε ένα κινητήρα εμπρόσθετο δικύλινδρο, μόλις 602 κυβικά και 29 άλογα. Η κίνηση είναι στους εμπρός τροχούς, κακώς γράφει εδώ στους πίσω τροχούς, έχει γίνει λάθος. Είχε ένα τετρατάχυτο κυβότη ταχυτήτων, ενώ η αναρτήση του ήταν του στυλ της Citroën και του πρόσφερε μεγάλη ευστάθεια. Τα φρένα ήταν ταμπούρα, το βάρος του 600 κιλά και η ταχύτητα 110 χιλιόμετρα. Εδώ βλέπουμε τη δεύτερη γενιά, το δεύτερο μοντέλο που είχε βγει, το οποίο βέβαια δεν είχε την ίδια επιτυχία με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Πραγματικά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο μου θυμίζει πάρα πολλά, μου αρέσει πάρα πολύ το Pony. Θα το θυμάστε και σε στρατιωτικές εκδόσεις. Πολύ λιτό το εσωτερικό του, δυστυχώς δεν μπορούμε να το δούμε τόσο καλά εδώ πέρα στην κάμερα. Μέσα μπορείς, στο πίσω μέρος μπορούσε να έχει καθίσματα τα οποία έπεφταν ή να μην έχει καθίσματα. Θα μπορούσε να είναι χωρίς κουκούλα, να είναι κάμπριο. Εδώ στο κάτω μέρος βλέπουμε το σύστημα των αναρτήσεων της Citroën. Καταπληκτικό σύστημα. Έμπαινε στη στροφή με όλα τα χιλιόμετρα, δεν έφευγε ποτέ. Χαρακτηριστικό ήταν και ο ήχος από τον κινητήρα του και το μπρουμίτισμα που έκανε στο μπροστινό μέρος. Φαίνεται και εδώ. Ένα πολύ χρηστικό αυτοκίνητο και είμαι περήφανος γιατί είναι και ελληνικό. Η εταιρεία Namco μας έχει διδάξει το θάρρος και ο ιδρυτής της να μην το βάζουμε ποτέ κάτω. Είναι μια εταιρεία η οποία πέρασε πολλές δυσκολίες με τη γραφειοκρατία του ελληνικού συστήματος. Δημιούργησε και στρατιωτικά οχήματα 4x4 και 6x6.
τα οποία ήταν πολύ προηγμένα σε τεχνικό επίπεδο, αλλά είπαμε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα στον τομέα του αυτοκινήτου είναι αρκετά δύσκολα. Υπήρχε μια έκδοση αρχικά για συνεργασία με τη Ford. Το 1994 έγινε μια προσπάθεια στη Βουλγαρία να φτιαχτεί ένα καινούριο πόνι βασισμένο σε τεχνολογία Ford 40 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της Σόφιας, αλλά η νέα κυβέρνηση σταμάτησε τα σχέδια. Ενώ το 2016 η εταιρεία έκανε μια καινούργια προσπάθεια να λανσάρει την τελευταία γενιά του πόνι, το 713, Euro 6 παρακαλώ, σε προδιαγραφές, βασισμένο σε αμάξωμα σε τεχνολογία της Opel. Ο 90χρονος ιδιοκτήτης της Namco, ακόμα και τώρα, αναζητεί την επανεκκίνηση της ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Και μπράβο του. Ευχαριστώ.